Και νομίζω ότι και η ιατρική, όλες αυτές οι καταλήψεις νομίζω ότι λήγουν σήμερα. Ήταν διήμερες. Και θεωρείτε ότι έχει λήξει το θέμα? Εξαρτάται τι εννοούμε το θέμα. Οι φοιτητικές διεκδικήσεις είναι διεκδικήσεις οι οποίες είναι σοβαρές και θέλουν μεγάλη συζήτηση. Ένα κομμάτι των διεκδικήσεων αυτών είναι ακαδημαϊκό και ένα κομμάτι είναι πολιτικό. Για το ακαδημαϊκό κομμάτι θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος για να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε την καλύτερη λύση. Να ξέρετε ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι απέναντι στους φοιτητές του, είναι μαζί με τους φοιτητές του. Ναι, αλλά σας κατηγορούν ότι πάνε να διαλύσετε τους συλλόγους τώρα, κύριε Φορτσάκη, με αυτό είναι όλο και όλο. Θα το διευκρινίσουμε αυτό για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Εμείς είπαμε σε μία ανακοίνωσή μας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία για να διευρυνθεί η βάση των φοιτητών που αποφασίζουν. Και, αλλά δεν είπαμε ποτέ, ένα λεπτάκι σας παρακαλώ. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θέλουμε τους συλλόγους. Αντιθέτως, τους θέλουμε τους συλλόγους και μάλιστα επιθυμούμε να ενισχυθούν. Αυτό λοιπόν, να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση ως προς αυτό. Άλλο πράγμα είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία και άλλο πράγμα είναι η φοιτητική σύλλογη. Οι σύλλογοι θα κρίνουν αν τις θέλουν ή όχι. Α, οι σύλλογοι θα κρίνουν αν τις θέλουν ή όχι. Ναι, οι σύλλογοι θα κρίνουν αν τις θέλουν ή όχι, μάλιστα. Ναι, άρα λοιπόν δεν θα το επιβάλλετε με το όχι, ζόρι. Όχι βέβαια, ούτε το είπαμε ποτέ, ούτε το σκεφτήκαμε. Θα είναι καλό να αποφεύγονται οι κορώνες σε τέτοια θέματα, διότι καταλήγουμε σε άτομα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ούτε το είπαμε, ούτε το σκεφτήκαμε. Πρέπει όμως να σας πω ότι όταν αποφασίζονται σοβαρές ενέργειες φοιτητικές, θα πρέπει να υπάρχει μια ευρεία, αν θέλετε, αποδοχή από τη βάση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε συμμετοχή των φοιτητών, να παροτρύνουμε τους φοιτητές να συμμετέχουν στις συνελεύσεις. Διότι όταν οι συνελεύσεις έχουν 100 ή 150 άτομα και λαμβάνεται μια απόφαση η οποία δεσμεύει 9.000 άτομα, υπάρχει μια διάσταση σημαντική. Εντάξει, υπάρχει, αλλά να τώρα. Ναι, κύριε Πρίτανη, δύο λεφτά. Λέτε ότι εσείς δεν λέτε ούτε διάλυση των συλλόγων ούτε τίποτα, όχι, να αποφασίσουν μόνοι τους. Αλλά μετά μου λες. Ναι, αλλά εμείς τους λέμε να το βάλουν και να αποφασίσουν αυτοί αν θέλουν ηλεκτρονική ψηφοφορία ή όχι. Οι συνελεύσεις τους να μην είναι 100, να είναι 2.000. Η βάση να διευρυνθεί, το να τ' άλλο, δεν έχετε μέσα στο σύλλογο είστε αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν είπαμε ότι θα πρέπει υποχρεωτικά ο φοιτητής να πηγαίνει. Λέω ως σκεπτόμενος πολίτης ότι όταν λαμβάνεται μία απόφαση από μία γενική συνέλευση, θα πρέπει αυτή η γενική συνέλευση να είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική. Σε κάθε περίπτωση όλοι θα το θέλανε να είναι αντιπροσωπευτική, αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Εάν δεν είναι αντιπροσωπευτική, αν τα πράγματα παραμένουν ως έχουν, τι θα κάνετε εσείς? Τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε. Τα πράγματα αυτά είναι θέματα φοιτητικά, δεν είναι δικά μας θέματα. Οι φοιτητές κανονίζουν τη ζωή τους μόνοι τους. Εάν πάρθει η ανακοίνωση, ας έλεγε ότι δεν μπορεί να παίρνονται αποφάσεις για καταλήψεις, ας πούμε, με πολύ μικρή συμμετοχή. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι εμείς θεωρούμε, όπως όλοι οι πολίτες, νομίζω, οι οποίοι επιθυμούν να διαφυλάξουμε το δημόσιο χώρο, ότι η κατάληψη δημοσίου χώρου γενικά, αλλά και ειδικότερα η κατάληψη πανεπιστημιακού χώρου, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να προβάλλει κανείς τις διαμαρτυρίες του. Θα πρέπει οι διαμαρτυρίες και τα αιτήματα να προβάλλονται μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει η πολιτεία μας. Διότι διαφορετικά φτάνουμε σε ένα κράτος ανομίας. Το να καταλαμβάνεις το πανεπιστήμιο και να μην το αφήσεις να λειτουργήσει επειδή έχεις ένα ή δύο ή τρία ή πέντε αιτήματα, δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να προβάλλει τα αιτήματα. Κύριε Φορτσάκη, να σας πω κάτι. Θέλουμε τους μας στο διάλογο, όχι στην κατάληψη του χώρου. Πείτε μας κάτι. Δεν είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι 15 πανεπιστήμια γύρω-γύρω. Γιατί γίνεται μόνο στο δικό σας αυτά? Γιατί όλη αυτή η ένταση, οι φασαρίες, οι βουβούρες και τα. Άρα κάτι δεν κάνετε καλά κι εσείς. Κάτι μπορεί να είναι στη μέθοδό σας λάθος. Κάτι μπορεί να τραβάτε το σκηνή παραπάνω. Μπορεί να μην έχετε, ας πούμε, έναν καλό τρόπο να το κάνετε. Γιατί δεν γίνεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης αυτά ή στο Θράκης ή στο. Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι πάντοτε στην πρωτοπορία όλων των αγώνων. Πάντα έτσι ήταν και πάντα το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι μπροστά. Νομίζω ότι και αλλού έχουμε φασαρίες. Πάντως θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή οι διαμαρτυρίες οι οποίες υπάρχουν είναι ευρεία, ας το πούμε έτσι, έχουν μια ευρύτητα μεγάλη και είναι, όπως σας το είπα πριν, και πολιτικές και ακαδημαϊκές. Όσον αφορά τα ακαδημαϊκά ειδικότερα, εμείς έχουμε τονίσει ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια καινούρια φάση στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο έχει αποφασίσει να στηθεί στα πόδια του και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο θεσμικό του πλαίσιο. Εντάξει, πάντως και από την ανακοίνωση με αφορμή την οποία σας βγάζουμε σήμερα, την ανακοίνωση που βγάλατε πάρα πολύ σωστά που ζητάτε ορισμένα πράγματα από την πολιτεία, προκύπτει μια ζωφερή εικόνα για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές που ζητάνε, έχουν δίκιο στα περισσότερα, διότι έτσι όπως περιγράφεται εδώ η κατάσταση από εσάς, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει ήδη σοβαρότητα και οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα. Θέλουμε διδακτικό προσωπικό, θέλουμε αυτό. Είναι μια κατάσταση ζωφερή. Δεν είναι στον αέρα τα αιτήματα, δηλαδή ότι λένε μούρδες οι φοιτητές. Μα κανείς δεν είπε ότι λένε οι φοιτητές κάτι που είναι παράλογο.
Εμείς πάντοτε είπαμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των διεκδικήσεων των φοιτητών είναι απολύτως σωστό και είπαμε ότι είμαστε μαζί. Χαίρομαι που το διευκρινίζετε. Άρα, κύριε Πρίτανη, εσείς λέτε ότι εάν ισχύουν αυτά που ισχύουν τώρα, δηλαδή δεν σας φέρουν πίσω τους διοικητικούς, δεν σας δώσουν παραπάνω λεφτά, δεν διεκπαιρεώσουν ορισμένα πράγματα το Υπουργείο Παιδείας, οι φοιτητές που είναι για μεταγραφή δεν θα έρθουν. Όχι, δεν είπαμε. Αλλά έχουν μείνει μετέωρα τα παιδιά όμως. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Ούτε το είπαμε, ούτε θα το κάνουμε. Τους φοιτητές θα τους εγγράψουν, διότι αυτό προβλέπει ο νόμος. Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι οι νόμοι για να εφαρμόζονται θα πρέπει να είναι νόμοι που εκδίδονται με βάση την πραγματικότητα. Όταν δεν έχουμε υπαλλήλους, όταν δεν έχουμε αίθουσες για να τους διδάξουμε, όταν δεν έχουμε εργαστήρια για να τους καθίσουμε να ασκηθούν, πώς θέλετε να πάρουν πτυχίο τα παιδιά αυτά? Δηλαδή, για να το πούμε απλά, εάν έρθει ένας νόμος και δώσει ένα στόχο ο οποίος δεν μπορεί από την πραγματικότητα να επιτευχθεί, τι θα γίνει? Κύριε Φολτσάκη, δεν το αφισβητεί κανείς. Θα είναι ελπής. Κύριε Φολτσάκη, δεν το αφισβητεί κανείς. Δίκιο έχετε. Αλλά μην λέτε δεν το. Στην ανακοίνωση το λέτε καθαρά ότι η υλοποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης είναι δυνατή μόνο εάν εξασφαλιστούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις. Ναι, δηλαδή, διαφορετικά θα γράψουμε τους φοιτητές και δεν θα μπορούμε να τους διδάξουμε. Θα τους γράψουμε εμένα, αλλά θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα σχολεία. Κάτι, κύριε. Τα παιδιά μας δηλαδή θα έρχονται στις αίθουσες και δεν θα μπορούν να χωρέσουν. Τι να κάνουμε γι' αυτό? Κύριε Φολτσάκη, μου δίκιο έχετε. Όμως πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά αυτά, πρώτα από το Υπουργείο Παιδείας, που πήγαν και υπογράψαν, φτιάξαν τα μηχανογραφικά τους, ξέροντας ότι μπορούν να μεταγραφούν. Φτιάξαν τα μηχανογραφικά. Μετά τους ήρθε ο Λοβέρδος και λέει: α, ήταν του Αρβανιτόπουλου και δεν είναι και πολύ σωστό. Θα δω, θα βάλω κριτήρια. Τελικά δεν έβαλε. Ήρθαν οι φοιτητές και τώρα βγαίνει το Πανεπιστήμιο και λέει: καλώς ήρθα, θα σας γράψω, αλλά δεν μπορώ να κάνετε μάθημα για να πάρετε πτυχίο. Τα παιδιά γίνονται κλωτσοσκούφι, με συγχωρείτε. Δεν έχετε πλήρως την ευθύνη εσείς. Αλλά τα ίδια τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς τους? Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη ο νομοθέτης. Εμείς θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο τον οποίο έχει βάλει ο νομοθέτης. Όμως πρέπει να γίνει σαφές ότι η πολιτεία πρέπει να μας βοηθήσει. Τι θέλετε τώρα, σε σχέση με πέρυσι? Δηλαδή τα πράγματα σε σχέση με πέρυσι. Σε σχέση με πέρυσι, κύριε Πρίτανη, τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι καταλαβαίνετε. Πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Βέβαια. Και για να μην φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι κοροϊδευόμαστε, δηλαδή μπαίνουν οι φοιτητές μέσα δήθεν να σπουδάσουν και δεν μπορούν να σπουδάσουν, εσείς κάνετε αυτή την προειδοποίηση. Δίκιο έχετε. Πρέπει να σας βοηθήσει η πολιτεία. Τι θέλετε τώρα, να γυρίσουν οι διοικητικοί? Πρέπει να γυρίσουν οι διοικητικοί επειγόντως, διότι δεν μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε τις διαδικασίες μας. Το Υπουργείο του Μητσοτάκη θα τους διώξει. Σας λέω εγώ. Και αν ακόμα γύριζαν οι διοικητικοί, πάλι θα είχαμε χάσει το 40% των υπαλλήλων μας. Είναι λοιπόν για μας εντελώς απαραίτητο οι άνθρωποι αυτοί να γυρίσουν πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα. Θα πρέπει, ξέρετε, η πολιτεία να αποφασίσει εάν επιθυμεί να έχει δημόσιο πανεπιστήμιο. Εάν επιθυμούμε να έχουμε δημόσιο πανεπιστήμιο, για το οποίο όλοι εμείς αγωνιζόμαστε, θα πρέπει να το κρατήσουμε όρθιο. Δεν υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι πάρα πολλοί συμφωνούν ότι το πανεπιστήμιο κανονικά πρέπει να είναι το τελευταίο πράγμα που θα επηρεαστεί από την κρίση. Τα σχολεία γενικά. Δυστυχώς δεν γίνεται. Αλλά δεν τα ξέρατε όμως και πριν από ένα μήνα και δύο μήνες. Τα λέγαμε πάντοτε αυτά. Τα λέγαμε πάντοτε και πάντοτε τα προβάλαμε. Είναι σταθερό αίτημα. Εντάξει, έμοιασε κάποια στιγμή, δεν θέλω να σας συγκλίσω τώρα, προσπαθώ. Έμοιασε κάποια στιγμή σαν το μεγαλύτερό σας πρόβλημα ή το πρόβλημα του Πανεπιστημίου να ήταν οι φοιτητές και όχι αυτά τα προβλήματα. Όχι, το πρόβλημά μας δεν ήταν οι φοιτητές. Το πρόβλημά μας ήταν ότι δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα συλλογικά όργανα. Το πρόβλημα εκείνο ήταν πολύ σοβαρό. Τώρα τα όργανα λειτουργούν και αποφασίζουν. Μάλιστα. Το πρόβλημα λοιπόν της υπηρεσίας... Θα τα πούμε σε άλλους από ό,τι μας πληροφορούν. Έχουμε κανονίσει, θα τα πούμε και από κοντά μια μέρα να τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ευχαριστούμε, κύριε Πρίτανη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Γκιουλέ.